Σε αυτή την πρώτη της αρχής τοποθέτηση θέλαμε αρχικά να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις σε σχέση με το ρόλο και το χαρακτήρα του κτηματολογίου, που βέβαια δεν είναι άγνωστες. Με διάφορα νομοσχέδια επανέρχονται τα ζητήματα αυτά. Το κτηματολόγιο είναι γνωστό ότι υλοποιεί τις κατευθύνσεις της αστικής πολιτικής διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο εργαλείο που αξιοποιείται από το αστικό κράτος αλλά και από το μεγάλο κεφάλαιο ποικιλότροπα. Ειδικότερα η συγκέντρωση όλων των ιδιοκτησιών γης και των δικαιωμάτων της γης σε μια συγκεντρωμένη βάση δεδομένων οδηγεί και διευκολύνει τη διεύρυνση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κατ' επέκταση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στη γη, τη διεύρυνση της δυνατότητας του αστικού κράτους να φορολογεί τη γη και την ακίνητη ιδιοκτησία, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της φορολογικής πολιτικής με τον ένφια, τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εκτός αστικού ιστού κλπ. Το περιουσιολόγιο και η φορολόγηση με κριτήριο την περιουσία θα γενικευτεί, καθώς και οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις δεν φορολογούνται, αλλά αυτό το είδος φορολογία αφορά κυρίως τα λαϊκά στρώματα. Επίσης οδηγεί σε διεύρυνση της δυνατότητας του μεγάλου κεφαλαίου να προβαίνει σε μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις, εντοπίζοντας ιδιοκτησίες γης και διευκολύνοντας σημαντικά τη συγκέντρωσή της. Αυτό αφορά ακόμα περισσότερο και επενδύσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη, που δυσκολεύεται σημαντικά από το σχετικά θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Τέλος, επιτρέπει βέβαια τη διεύρυνση της δυνατότητας του τραπεζικού κεφαλαίου να υποθηκεύει την ακίνητη περιουσία και να εκποιεί με αυτόν τον τρόπο ευκολότερα τη λαϊκή περιουσία και στέγη. Η υλοποίηση του κτηματολογίου δεν είναι φυσικά ο μοναδικός πυλώνας της αστικής πολιτικής χρήσεων γης. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα ρυθμίσεων που υλοποιούν τις ίδιες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική του αστικού κράτους. Το κριτήριο με το οποίο λοιπόν αποτιμούμε το κτηματολόγιο και το ρόλο του δεν είναι ο καθαρά επιστημονικό-τεχνικός του χαρακτήρας, αλλά πώς εντάσσεται αυτό στο δεδομένο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων, το ρόλο που θα διαδραματίσει στην κοινωνική παραγωγή, τις επιπτώσεις από τη χρήση του στα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και με αυτό το κριτήριο μπορούμε και να αποτιμήσουμε και το χαρακτήρα των αλλαγών που η αστική πολιτική και η κυβέρνηση προωθεί σε κάθε φάση στο κτηματολόγιο και στην συγκεκριμένη δομή του. Σήμερα, στη φάση που βρισκόμαστε, το κτηματολόγιο βρίσκεται ουσιαστικά σε περίοδο αναδιάρθρωσης. Γι' αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση προωθεί ένα νέο γύρο αλλαγών που σκοπεύουν να αντιστοιχίσουν τη λειτουργία του στις σύγχρονες, στις σημερινές απαιτήσεις του κεφαλαίου από αυτό. Γι' αυτό και ολοκληρώνεται, όσο δηλαδή ολοκληρώνεται η δύσκολη φάση της ένταξης των στοιχείων και προχωρά στη φάση της έγκρισης και αξιοποίησης τους από την αστική πολιτική. Γι' αυτό και στο στάδιο αυτό επιταχύνεται και η ψηφιοποίησή του. Υλοποιείται η αστική πολιτική για διεύρυνση του ιδιωτικού του χαρακτήρα, με την αξιοποίηση των εξωτερικών συνεργατών για να λύνουν προβλήματα του κτηματολογίου. Έτσι κι αλλιώς η κτηματολόγηση, η κτηματογράφηση έχει ήδη έντονο ιδιωτικό χαρακτήρα. Τόσο η πρωτογενής εισαγωγή στοιχείων γίνεται από τους ιδιώτες με δυσβάστακτο κόστος για τους ιδιοκτήτες, όσο και η πλευρά της επεξεργασίας της από μεγάλες κτηματογραφικές εταιρείες. Τώρα βέβαια ιδιωτικοποιούνται έμεσα και άλλες πλευρές της. Ακόμα, υλοποιούνται διαδικασίες fast track, με τις οποίες οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις και οι μεγαλοιδιοκτήτες θα μπορούν να λύνουν ζητήματα που έχουν με το κτηματολόγιο ταχύτερα και περισσότερο βέβαια προς όφελός τους με χρήση εξωτερικών συνεργατών, ανεβάζοντας κι άλλο το κόστος. Ήδη βέβαια, και αυτό το έχει βιώσει καλά στο πετσί του ο λαός, η όλη διαδικασία της κτηματογράφησης έχει αποδειχθεί ένας τεράστιος βραχνάς για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα που προσπαθούν να κατοχυρώσουν τη μικρή τους ιδιοκτησία. Μια διαδικασία ιδιαίτερα κοστοβόρα, με πρόστιμα, τέλη για κάθε ενέργεια,
Επίσης βέβαια και η νέα διαδικασία του εντοπισμού που έχει επιβληθεί στο νέο γύρο της κτηματογράφησης έχει αναγκάσει τους ιδιοκτήτες να πληρώνουν νέα τέλη προς τους μηχανικούς για νέα τοπογραφικά, για τον ηλεκτρονικό εντοπισμό κλπ. Ενώ και η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσχρηστη, ειδικά σε σχέση με τον εντοπισμό των ακινήτων. Τελικά όλα αυτά βέβαια σημαίνουν μεγάλο κόστος για τους εργαζόμενους, απευθυνόμενοι είτε σε δικηγόρους και μηχανικούς, που βέβαια κόστος που επιβαρύνεται με επιπλέον τέλη και παράβολα. Τεράστια κερδισμένη από όλη αυτή τη διαδικασία βγαίνουν κυρίως βέβαια οι μεγάλες τεχνικές εταιρείες που αναλαμβάνουν τα έργα της κτηματογράφησης. Τεράστια είναι ακόμα τα προβλήματα με πάμπολα λάθη στις πρώτες εγγραφές και στις περιπτώσεις των λειτουργών των κτηματολογίων και γι' αυτό αναγκάζεται και συνεχώς να δίνεται παρατάσεις για την αμφισβήτηση των παλιών κτηματογραφήσεων που βέβαια αυτό φορτώνει νέο γύρο βαρών για τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα της μικρής ιδιοκτησίας που πολλές φορές πληρώνουν περισσότερο από την ίδια την αξία των ακινήτων τους. Φυσικά το πρόβλημα σχετίζεται και με ποικίλες παραμέτρους που τελικά επιδρούν στην αποτελεσματική ολοκλήρωση, όπως οι καθυστερήσεις σε περιοχές για την κύρωση των σχεδίων πόλης, οι καθυστερήσεις και το αλαλούμ που έχει γίνει με τους δασικούς χάρτες. Κερδισμένοι είναι οι μεγάλοι επενδυτές που έχουν τα χρήματα και τη δυνατότητα να ξεπερνούν και τα όποια εμπόδια. Άλλωστε, η κριτική που γίνεται στο νέο φορέα του ελληνικού κτηματολογίου, ότι ουσιαστικά γίνεται με αναπτυξιακό και επενδυτικό πρόσημο και όχι με γνώμονα την ασφαλή κατοχήρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων, έχει ασκηθεί από πολύ κόσμο, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με το ΚΚΕ και τη συνολικότερη αντίληψή μας για την ιδιοκτησία της γης. Πιο συγκεκριμένα, με το παρόν νομοσχέδιο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί άρον-άρον να υλοποιήσει τη δέσμευση απέναντι στους θεσμούς, σύμφωνα με την οποία τόσο το κτηματολόγιο όσο και οι δασικοί χάρτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 2021. Με αυτόν τον τρόπο όμως πάει να καλύψει την πραγματικότητα και τις αντιφάσεις του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που έχει τελικά μετατρέψει τα πάντα σε εμπόρευμα και ιδιαίτερα βέβαια τη γη. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρέτησαν διαγωνιζόμενες με τον καλύτερο, οφείλουμε να ομολογήσουμε, τρόπο, προσπαθώντας να αποδείξουν και οι δύο στην Τρόικα, στο ΣΕΒ, στους τραπεζίτες, στο κατασκευαστικό κεφάλαιο, στους μεγαλέμπορους της γης, ποιος από τους δυο είναι ο καλύτερος μαθητής. Όμως η εκμετάλλευση της γης διαχρονικά, η πολιτική και η οικονομική ομοιρία του λαού από όλες τις μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις συνεχίζεται. Έτσι, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, θα συνεχίσουν να υπάρχουν εκκρεμότητες που αντιστοιχούν σε εκατομμύρια ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, θα συνεχίσει η οικονομική αιμορραγία των μικρών και μεσαίων ιδιοκτητών. Χαρακτηριστική είναι η κατηγορία των ακινήτων που είναι καταγεγραμμένα ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Τα ακίνητα αυτά, είτε επειδή είναι δασικού χαρακτήρα, είτε επειδή κανείς δεν τα δήλωσε, είναι πραγματικά εκατομμύρια χωρίς υπερβολή. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα των νόμων, το αστικό κράτος όφιλε να τα... Όφιλε να τα διεκδικήσει. Όμως, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αναδείχθηκαν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, που έτσι και αλλιώς συνδέονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτή τη διαδικασία της διεκδίκησης από ιδιώτες και θα αποφασίσει το αν, το πότε θα απορρίπτει τις αιτήσεις τους και πότε θα έρθει το ίδιο το αστικό κράτος να διεκδικήσει τα ακίνητα αυτά των αγνώστου ιδιοκτητών. Μάλιστα, ειδικά για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, η υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία δεν προλαβαίνει όχι στις 60 μέρες που προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο, αλλά ούτε σε ένα χρόνο να διαμορφώσει τους σχετικούς φακέλους για τη διεκδίκηση των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, που έτσι και αλλιώς πρέπει εξαιρωμένου των περιοχών που δεν ισχύει... πρέπει να εξαιρεθούν οι περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο της κυριότητας.
Εκτός των άλλων βέβαια, οι επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, δηλαδή για το χαρακτήρα των εκτάσεων που δημιουργήθηκαν στη δασική υπηρεσία, θα εμπλακούν και θα εμπλέξουν αντικειμενικά και τις αντίστοιχες επιτροπές του κτηματολογίου, ώστε θα υπάρχουν έτσι περιπτώσεις που θα περάσουν γενιές ολόκληρες μέχρι να λυθεί οριστικά το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και ποιος είναι ο χαρακτήρας της έκτασης που φέρεται το ακίνητο να έχει. Διαμορφώνεται ακόμα και μια νέα κατάσταση που διευκολύνει την εκχώρηση της κρατικής γης, που επιταχύνει τις διαδικασίες εκχώρησης και το κράτος. Με αυτή τη διαδικασία των 60 ημερών ουσιαστικά αποχωρεί αθόρυβα από τη διαδικασία αναγνώρισης ιδιοκτησιών σε περιοχές που το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν αγώνες, αλλά και μεγάλος αριθμός καταπατητών πίεζε για την αναγνώριση ανύπαρκτων δικαιωμάτων κυριότητας σε χιλιάδες στρέμματα γης. Στο πλαίσιο λοιπόν και των συμμαχιών της αστικής τάξης με τα μικροαστικά στρώματα, αυτή εξελίσσεται ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία να αφήσει το δημόσιο πεδίο για περαιτέρω απόκτηση τέτοιου είδους ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Στόχος τελικά είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας εμπορίας και αγοροπολισιών που σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες θα αποτελέσει η γη και η χρήση της κερδοφόρα διέξοδα στα συσσωρευμένα κεφάλαια πολυεθνικών και μονοπωλιακών ομίλων που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορές και επενδύσεις, ενώ απ' την άλλη η μεγάλη φορολογία και όχι μόνο θα οδηγεί την ίδια στιγμή τους μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες σε πωλήσεις και έτσι θα διευκολύνεται ακόμα περισσότερο η συγκέντρωση της γης σε ακόμα λιγότερα χέρια. Ειδικότερη πλευρά, στην οποία θα αναφερθούμε και αναλυτικότερα στις επόμενες συνεδριάσεις και στα άρθρα, αποτελεί και το ζήτημα των εργαζομένων στο κτηματολόγιο και του σωματείου τους βέβαια. Ένας αριθμός εργαζομένων απασχολείται με συμβάσει ορισμένου χρόνου στο κτηματολόγιο και με πρόσφατη ρύθμισή του το Υπουργείο ανανέωσε μέρους αυτών, αλλά όχι όλες, για ένα μόνο χρονικό διάστημα. Από πληροφορίες που έχουμε, είναι 9 εργαζόμενοι που είναι προς απόλυση μετά τη λήξη της σύμβασής τους στο τέλος του χρόνου. Περιμένουμε να ακούσουμε και στην ακρόαση φορέων και το Σωματείο των Εργαζομένων, που μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια κίνηση για την κάλυψη και αυτών των εργαζομένων που φαίνεται να απολύονται. Η θέση μας για αυτό το θέμα φυσικά είναι γνωστή. Ζητάμε τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων για την κάλυψη των αναγκών του κτηματολογίου για όλο το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του και βέβαια και στη συνέχεια σε ζητήματα ψηφιοποίησης τοπογραφικών δεδομένων και άλλων σχετικών και όσο διάστημα δηλαδή χρειαστεί και μεσολαβήσει για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Στα υπόλοιπα θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα και στη διαδικασία των άρθρων. Επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.